Μαργιαλένα και Βαλαβάνη. Το απόλυτο μπαμ από τον Ατζούν πρώτων πυλών. Κάντε μας μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Ο Ατζούν πάει να κάνει την απόλυτη έκπληξη και να ταράξει τα νερά στον Άγιο Δομήνικο. Τι θέλει να κάνει? Να φέρει μια θηλυκή μονομαχία στον Άγιο Δομήνικο, Μαργιαλένας, Βαλαβάνη. Θα πέσουν τα τσιμέντα, αφόσον τα καταφέρει φυσικά. Ο Τούρκος παραγωγός έχει φυσικά σκοπό να τα σαρώσει φέτος όλα. Να μην γίνουν εν ολίγης τα περασμένα λάθη. Σκοπός μέσα από αυτό είναι τα ονόματα που θα μπουν να είναι τραβηχτικά για τον κόσμο. Ξέρει και ο ίδιος πως για να στήσει κάτι καλό και να χτυπήσει μια χρονιά που οι σειρές κυριαρχούν, πρέπει να κάνει μια ισχυρή βόμβα. Ήδη έχει προσεγγίσει τη Βαλαβάνη που μόνο αρνητική δεν είναι. Εδώ που τα λέμε, με τα λεφτά που τους προσφέρουν, λογικό είναι. Το ίδιο έχει επιδιώξει και με τη Μαργιαλένα Ρουμελιώτη. Εκεί βέβαια η περίπτωσή της είναι πιο δύσκολη. Τα έχει βρει για τα καλά με το Κατσούλη και πώς να τον αποχωριστεί. Βέβαια υπάρχουν άλλα πολλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το βασικό ξέρει ότι λόγω του Σάκη θα έχει στημένο κοινό. Ξέρει για να έφτασε πέρσι μακριά ότι θα υπάρχουν άτομα που θα τη στηρίξουν και φέτος. Μιλάμε λοιπόν για μια σκέψη που καλείται να πάρει. Εδώ να τονίσουμε ότι μέσα στην πρότασή της έχουν αναφέρει να μην μπει από τις πρώτες και να εισβάλλει πιο μετά στο παιχνίδι. Όσον αφορά τη Βαλαβάνη, η πρότασή της, όπως είπαμε, είναι τρελή και δύσκολα μπορεί να αρνηθεί. Αν το κάνει, θα πρέπει να υπάρχει και σοβαρός λόγος, μιας και η ίδια δεν βλέπει μια τέτοια προοπτική με κακό μάτι.